Θα ξεκινήσω λέγοντας το θέμα και ενημερώνοντας το σώμα ότι ήδη υπάρχει στη γραμματεία εισήγηση των δύο αντιπληροφορικών που θα το εισηγηθούν, δική μου και του κυρίου Στεφανόπουλου, κοινή εισήγηση όταν θα συζητηθεί το θέμα. Και θα τεκμηριώσω το λόγο του κατεπήγοντος και της πρότασης της πλειοψηφίας το θέμα να έρθει εκτός ημερήσιας διάθεσης. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει μία πρόσκληση στο τρέχον πρόγραμμα 27-213 και πρέπει να υποβάλουμε το αργότερο μέχρι τις 28 Νοεμβρίου μία πρόταση που αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο έργο λειτουργία περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης και ανάπτυξης και πρόθεσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ευρύτερα πρωτοβουλειών της κοινωνικής οικονομίας. Μιλάμε για μία δυνατότητα που μας δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουμε σε μία αναπτυξιακή σύμπραξη. Ήδη είναι γνωστό το ποσό το οποίο υπάρχει για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ανέρχεται στο 1.110.000 ευρώ. Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων στο θεματικό άξονα προτεραιότητας 4, μία πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία ίσων ευκαιριών. Αυτό είναι το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να το αναλύσω λίγο περισσότερο και να τεκμηριώσω την αγκαιότητα, ως Περιφερειακή Αρχή θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία μαζί με άλλους όπως είναι τα επιμελητήρια, όπως είναι το Πανεπιστήμιο, όπως είναι άλλες τέτοιες παρόμοιες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να γίνει πραγματικότητα ένας μηχανισμός ο οποίος στη συνέχεια θα μπορεί να δίνει τεχνογνωσία σε όποιους θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να συμμετέχουν σε μια τέτοια συνεταιριστική επιχείρηση. Λόγω του ότι αυτό πρέπει να γίνει, όπως είπα, το αργότερο σε 10 μέρες, πρέπει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει για να μπορέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι εταίρος, γιατί εταίρος μπορεί να είναι, βάσει της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σε αυτόν, επαναλαμβάνω, τον Περιφερειακό Μηχανισμό Υποστήριξης. Θα θέλαμε να έχουμε μια απάντηση σε σχέση με το γεγονός που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο και ήταν αρκετές ώρες μάλιστα. Αυτό με τα έργα, την γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών περιπτώσεων στο Βασιλίτσι, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης ήταν αποφασιστικός και θα θέλαμε να ξέρουμε αν προτίθεται η Περιφέρεια να προσφύγει στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δηλαδή, καλό είναι να ενημερωθούμε και εμείς, γιατί ξέρω ότι οι προθεσμίες φύγουν σε μια εβδομάδα κοντά, στις 25 αν δεν κάνω λάθος, άμα είναι για προσφυγή στην απόφαση της αποκεντρωμένης και φυσικά, αν θα πάμε και παραπέρα, έχει άλλο ένα μήνα περιθώριο. Αλλά τουλάχιστον για την απόφαση της αποκεντρωμένης θα θέλαμε μια εξήγηση και μια απάντηση. Πριν το θέμα εκτός σημερινής διάθεσης επί της διαδικασίας, θέλω και εγώ να πω ότι κάποιοι από εμάς δεν είμαστε ούτε συνταξιούχοι, ούτε κομματικά στελέχη, ούτε έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας. Κάποιοι από εμάς είμαστε εργαζόμενοι. Πιστεύω ότι η ώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου νωρίτερα από τις 4.30 δεν μπορεί να μπαίνει. Νωρίτερα από τις 4.30 οι εργαζόμενοι μισολάνε στις 3 η ώρα και είναι τουλάχιστον από μακρινές περιοχές, καλά να είναι μία ώρα δρόμος, έτσι. Δεν μπορεί να έρθουν. Να το σεβαστούμε τουλάχιστον αυτό, αν θέλουμε να έχουμε μια ουσιαστική λειτουργία. Αν θέλουμε να έρχονται όσοι μπορούν, όσοι είναι συνταξιούχοι, όσοι δεν έχουν να κάνουν, όσοι είναι κομματικά στελέχη, ας πούμε, και πληρώνονται από το κόμμα τους, εντάξει. Εγώ είπα για αυτούς που είναι. Άμα είστε και είστε ευθοδοτούμε και δεν δουλεύετε, θα δείτε. Εσείς κύριε Κάτσαρη που είστε δημόσιος υπάλληλος, προβλέπετε από τον νόμο να παίρνετε το δικαίωμα της άδειας. Δεν θέλω την έχω αποποιηθεί κύριε Νικολάκη στην άδειά μου. Σας παρακαλώ κύριε Κάτσαρη, ο λαϊκισμός έχει όρια. Ο λαϊκισμός έχει όρια. Κύριε Νικολάκη. Λοιπόν, προχωράω στο θέμα και επίσης το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι διπλές συνεδριάσεις με τόσο σοβαρά θέματα όπως ο προϋπολογισμός για μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή να ξεπετάξουμε το σοβαρότατο αυτό θέμα του προϋπολογισμού που θα έρθει μέσα στο μαύρο μεσάνυχτο αφού έχουμε περάσει 30 θέματα πριν, χωρίς να έχουμε κάνει μια συζήτηση ουσίας που είναι σοβαρότατο για μένα.
Κανονικά το προϋπολογισμό θα έπρεπε να έρθει σε ξεχωριστή συνεδρίαση μόνο αυτό το θέμα. Κύριε Κασπάνη, ουσιαστικά δεν θέσατε κάτι. Για το θέμα για προϋπηρεσία διάταξη, εδώ ένα θέμα, γιατί η περιφέρεια δεν είναι μόνο για έργα και για διάφορα συμπράξεις, για κλισέ κτλ. Είναι και για τους ανθρώπους που ζουν, που κατοικούν και που εργάζονται εδώ πέρα. Λοιπόν, θέτω ένα θέμα, την απόλυση εργαζομένου από εργοτάξιο που βρίσκεται εντός της περιφέρειάς μας, της ΜΕΤΚΑ. Αν εξαιρέσουμε το θέμα της απόλυσης που είναι σοβαρό και λίγο πιο εξαίρεμα τι γίνεται, είδατε ακόμη και σε εκείνους ζητάνε να κάνουν έκπρωση για να μην τις απολύσουν. Τα υπόλοιπα θέματα εκεί για λόγους ουσίας, για να μπορεί να συζητηθούμε και να τα δούμε λίγο, αλλά και με την έννοια του επίγοντος δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε ένα συμβούλιο σήμερα που είναι εφαρτωμένο με τόσα θέματα, με διπλή συνεδρίαση του προϋπολογισμού, με ενδεχόμενο επανάληψη σύντομα νέου περιφερειακού συμβουλίου, πιστεύω ότι κανένα από τα άλλα θέματα εκτός από τον εργαζόμενο δεν πρέπει να μπει στη συζήτηση. Καλώς. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για εργαζόμενο τεχνικό, μηχανικό δηλαδή, ο οποίος ενώ δούλευε για κάποιο χρονικό διάστημα στο εργοτάξιο της ΜΕΤΚΑ, στην περιοχή Κιάτουρο-Δάφνης, στην περιφέρειά μας, η κατασκευαστική εταιρεία του ανακοίνωσε ότι το ωράριο εργασίας του θα φτάνει τις 10 ή και τις 12 ώρες, θα δουλεύει και Σάββατα, 8 ώρα τουλάχιστον, και όταν ζήτησε ο ίδιος τη σύμβαση εργασίας του, του κοινοποίησαν μια σύμβαση εργασίας που ήταν 5ήμερο, 8 ώρα. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να πει ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία πρέπει να πληρώνουμε υπερορίες, του είπαν δεν προβλέπετε και την επόμενη μέρα, επειδή απλά ζήτησε αυτά που κατά τον νόμο δικαιούται, του κοινοποίησαν την απόλυση. Το σωματείο πήγε, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας και η απάντηση ήταν ο συνάδελφός σας απολύθηκε γιατί δεν ήταν χαρούμενος. Μιλάμε για ειρωνική κιόλας απάντηση. Πέρασε έναν άνθρωπο στον δρόμο που δεν είχε δέξει την κοινωνία του με αυτή τη δικαιολογία. Υπάρχουν ήδη διάφορα ψηφίσματα από διάφορους φορείς. Εγώ πιστεύω στην ουσία ότι πρέπει να κατακύλουμε αυτή την τροπογραφική απόλυση που έχει στόχο και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, γιατί εκεί πέρα μιλάμε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα στους υπόλοιπους. Μην ζητάτε υπερορίες, μην ζητάτε ωράρια, μην ζητάτε τίποτα από αυτά που προβλέπεται στον νόμο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι όπως τουλάχιστον αναφέρθηκε και με το αιτιολογικό, δεν μπορεί να μπει σε ένα τέτοιο δίλημα και σε ένα τέτοιο προβληματισμό. Πρώτα και ο κύρια εκλείπει το πολιτικό στοιχείο της συμπεριφοράς της εταιρείας απέναντι στον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Δεν έγινε για κάποιους πολιτικούς λόγους, έγινε καθαρός για λόγους συνεννόησης και συμφωνίας σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο εκτελούσε η εταιρεία. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι ναι, γι' αυτό υπάρχει ελληνική δικαιοσύνη, γι' αυτό υπάρχει εργασιακή και εργατική νομοθεσία, για να μπορεί ο κάθε ένας εργαζόμενος που αδικείται όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του να προσφεύγει στην δικαιοσύνη προκειμένου να δικαιωθεί από αυτές τις πράξεις. Εάν το Περιφερειακό Συμβούλιο μπει σε μια τέτοια λογική και διαδικασία, τέτοια γεγονότα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε όλη την επικράτεια είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να συζητηθεί, να αποσυρθεί το σχετικό ψήφισμα από τον προτείνοντα και να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Εγώ δεν μιλάω για αυτό το συγκεκριμένο. Ένα λεπτό. Εγώ λέω ότι μπορεί να έχουμε καθημερινά τέτοια προβλήματα. Δεν μπορεί να αποφεύγει η περιφέρεια μια συνολική τοποθέτηση που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, το τι συμβαίνει στην περιφέρεια με πολλές υποθέσεις. Δηλαδή υπάρχει μια πάγια θέση της περιφέρειας, μια πάγια θέση ότι είναι κοντά σε αυτούς που προφέρουν, ότι δεν μπορεί να γίνονται από τη σήμερα, ότι δεν μπορεί να γίνονται από τη δημοσιογραφία. Έχουμε πάρει τέτοια απόφαση επαγγελματικά. Να επαναλαμβάνετε κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν μπορεί να αποφεύγουμε και να λέμε δεν έχουμε, γίνονται πολλά. Επειδή γίνονται πολλά, είναι ακριβώς αιτία να έχει θέση η περιφέρεια. Το σώμα θα αποφασίσει. Λοιπόν, κατά ο κύριος Κάτσαρας, ο κύριος Γούργαρης, Λευκάρη, η κυρία Λιμπεροπούλου.
Ο κύριος Κουμπάς και ο κύριος Αλευράς Λευκό.